Ρογμέ εντό τη οικία σε κάποιο από του τοίχου, σε σχήμα Χ, ναι, που νομίζω θα πρέπει μόνο, να μα ανησυχήσει Αυτό αν. σημαίνει ότι είναι ρηγματώσεις οι οποίε προέρχονται καθαρά από σεισμική διέγερση. Σημαίνει, σημαίνει ότι στο σημείο αυτό τα τούβλα έχουν πολύ απλά κόψει. Δηλαδή δεν υπάρχει συνοχή πλέον ανάμεσα στον τούβλο. Ε, Κυρίω στον τοίχο ο οποίο καλύπτει αυτό Είναι ένα πάρα ναι. πολύ επικίνδυνο τοίχο και θα πρέπει αμέσω εμεί να ειδοποιήσουμε τον πολιτικό μηχανικό και όχι να προβούμε σε. Ε, αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, γιατί αυτή η ρηγμάτωση δεν σημαίνει ότι είναι επιφανειακή, δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο σοβά έχει, έχει σπάσει, Αίτια, σημαίνει ένα ότι ο τείχο μέσα έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτέ είναι οι πρώτε κυρίαρχε ρογμέ, οι οποίε βλέπουμε δηλαδή στην, 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 στην οπτοπληθοδομή που λέμε, δηλαδή στην τυχοπία αυτή καθεαυτή. Άλλε σημαντικέ ρογμέ είναι οι ρογμέ οι, οι οποίε γίνονται στου στήλου γενικότερα, στι κολόνε και κολώνες. στα δοκάρια. Αυτό κυρίω σε όσου έχουν πιλωτέ, εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο. Ναι. Και να την αφήσουμε λίγο, αυτή την φωτογραφία, γιατί δείχνει και του τοίχου και τι ρηγματώσει που γίνονται στην κολόνα και στο, και στο δοκάρι το οποίο ενώνει τον τοίχο. Ένα χαρακτηριστικό σημείο και ένα πρόβλημα το οποίο καταλαβαίνετε αμέσω είναι αν έχουμε πιλωτή μετά από ένα έντονο σεισμό πρέπει να γίνει αμέσω μια αυτοψία στι κολόνε και στα δοκάρια της πιλωτέ. Εάν παρατηρήσετε στη ρίζα τη κολόνα και του δοκαριού μια συνήθιστη ρογμή, μια ρογμή η οποία ανησυχεί και μια ρογμή η οποία είναι πάνω από ένα-δυο χιλιοστά, μεγάλη ρογμή, πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε με τον πολιτικό σα μηχανικό, γιατί χρήζει άμεση ενίσχυση. καταλαβαίνετε ότι τα σημεία τη πιλωτή, ιδίω σε κατασκευέ όπω στην Κρήτη, που οι πιο πολλέ είναι αυθαίρετε και δεν είχαν γίνει και με του κανόνε τη επιστήμη, οι οποίε θα έπρεπε να είχαν τηρηθεί, ένα λόγο παραπάνω είναι να κοιτάμε έντονα μετά από κάθε σεισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι σχετικέ μα κάρτε. Είπαμε για τι ρογμέ σε τυχοποιίε στη μαχή, είπαμε για τι ρογμέ σε βάση των κολονών και πάμε σε ρογμέ σε στήλου γενικότερα. Έχουμε, έχουμε... ρογμέ σε στήλου, είπαμε, συ... κυρίω στι ενώσει με τα δοκάρια. Οι ρογμέ στα δοκάρια είναι πάρα πολύ σημαντικέ γιατί αν εμφανίσουν μια ρογμή στο δοκάρι μας, στο σημείο που ενώνεται με την πλάκα, δεν είναι τόσο ανισχυτική. Αν εμφανίσουμε όμω μια κάθετη ρογμή στο μέσο του δοκαριού. Μία συνήθεια τη ρογμή σημαίνει ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, ότι το δοκάρι αυτό έχει κόψει. Υπάρχει ναι. αστοχία πλέον και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιληφθεί ο πολιτικό μηχανικό. Εδώ να επιστήσω την προσοχή και να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Τριχοειδεί ρυκματώσει μικρέ στου σοβάδε που καλύπτουν τα δοκάρια, και τι εννοούμε τριχοειδεί, γιατί πιθανόν να ρωτήσει ο κόσμο. Έχουν πάχο μέχρι ένα χιλιοστό. Αν δούμε μία ρηγμάτωση ασυνήθιστη που δεν την είχαμε ξαναδεί στο μάτι μα, μετά από ένα σεισμό, την επόμενη μέρα πέσει το μάτι μα εκεί και είναι στη μέση ή σε κάποιο μέρο του δοκαριού, εγκάρσια και όχι διαμήκη, mm. κάθετα δηλαδή, τότε πρέπει οπωσδήποτε να σπεύσουμε στο δοκάρι αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπάρχουν... ποια είναι η επόμενη κατηγορία, Δηλαδή, έχουμε τι ρογμέ στι πλάκε. Σε πλάκε. Τι εννοούμε σε πλάκε. Στι πλάκε στο, στο ταβάνι. Ε? Στο ταβάνι μα. Στο ταβάνι λοιπόν οι επικίνδυνε ρογμέ ναι. είναι αυτέ ε, κυρίω οι πλάκε. Και έχω φέρει μια χαρακτηριστική φωτογραφία την οποία θα δείτε επειδή. Είναι αυτή ε, εδώ. Ε, ε, ναι, επειδή οι πλάκε έχουν σοβάδε και συνήθω δεν φαίνεται τριχοειδεί ρηγματώσει γίνονται ελάχιστε στι πλάκε. Όταν δείτε μια περίεργη ρογμή κατά μήκο τη πλάκα, σημαίνει ναι. ότι πραγματικά υπάρχει αστοχία και όχι ρογμή στο σημείο ένωση. Με το σοβά, γιατί πιθανότατα είναι τριχοειδή ρογμή αυτή. Εκεί πενώνεται με τον τοίχο. Μπράβο. Όταν στη μέση τη πλάκα δείτε μια περίεργη ρογμή, υπάρχει πρόβλημα. τότε υπάρχει πρόβλημα. Συνήθω συνήθως, αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αν η αυτή η ρογμή συνεχίζει προ τα πάνω, δηλαδή είναι ταράτσα και υπάρχει πραγματικά πρόβλημα μεγάλο, θα δείτε μια συνήθιστη γρασία. Ενώ κάθε χρόνο δεν είχαμε διαρροή νερού. Σε συγκεκριμένο σημείο, δεν έπεφταν στα αγώνε, δεν υπήρχε υγρασία. Όταν ξαφνικά, αυτόν το χειμώνα, δούμε στη συγκεκριμένη πλάκα, η οποία είναι ανοδομή, δεν έχει από πάνω, είναι ελεύθερη mm -hmm. και δεν έχει μόνωση, να εμφανίζει μια υγρασία, τότε πραγματικά είναι ένα μεγάλο σύμπτωμα αυτό ότι ίσω έχει γίνει κάτι με το σεισμό και θα πρέπει να ελεγχθεί. Με τα μπαλκόνια, τι γίνεται. Γιατί πολλέ φορέ είναι εκεί που διαπιστώνεται το κυρίαρχο πρόβλημα, κύριε Ναι, με, με, τα τα με, τα, με τα μπαλκόνια είναι το πιο παρεξηγημένο σημείο με την έννοια. Πια. Στο μπαλκόνι δεν μας ανησυχεί το σημείο ένωσης του μπαλκονιού με το σπίτι. Αν εκεί ρηγματώσει, δεν μας ανησυχεί. Μας ανησυχεί αν δείτε μία εγκάρση ατομή, η οποία τρέχει στη μικρή επιφάνεια του μπαλκονιού, δηλαδή τρέχει από τον τείχονο μέχρι έξω. Τότε είναι απόλυτα επικίνδυνο αυτό και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιληφθεί πολιτικό μηχανικό του θέματο. Το λέω και το ξαναλέω, δεν θα επιληφθεί ο κατασκευαστή φίλο μα, θα επιληφθεί πολιτικό μηχανικό. Γιατί το κάθε ένα σπίτι και κάθε μία ρηγμάτωση έχει μία δική της ιστορία, έχει ένα συντελεστή παλαιότητας, έχει μία οξύδωση στα σίδερα και μία παλαιότητα της πλάκας, την οποία μπορεί να την καταλάβει μόνο ένας εξειδικευμένος πολιτικός μηχανικός. Λοιπόν, και πάμε και σε σε διακοσμητικά στοιχεία προσώψεων στο τελευταίο μας ναι, σημείο. Ναι, κάποια γύψινα, κάποιες μπορντούρες, τις οποίες βάζουμε... Και γενικά κάποιε μορντούρε που βάζουμε γύρω-γύρω από τα παράθυρα, κάποιε κορνίζε που λέμε εμεί. ή αυτέ που υπάρχουν οι κρυφοί φωτισμοί, καμιά φορά στι κορνίζε. Όλα, 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 αυτά, όλα αυτά, επειδή δεν έχουν δεθεί με το φέρον οργανισμό του, του κτηρίου, είναι τα πρώτα σημεία τα οποία, όταν υποστούν βλάβη, ξεκολλήσουν. είναι τα πρώτα τα οποία, είτε αμέσω μετά, είτε με τον επόμενο σεισμό, θα πέσουν. Δεν συντρέχει ωστόσο ανησυχία για γενικότερο πρόβλημα στο οικοδομικό όλον. Όχι, όχι. Έτσι. Δεν είναι μέρος του δομικού Μάλιστα. συστήματος του κτηρίου μας. Είναι όμως ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να το δούμε.